Ο Jazz FM ήταν ένα παράδοξο της ιστορίας του ραδιοφώνου ή των media στην Ελλάδα. Βέβαια από τα πλατό του σταθμού, τουλάχιστον στο production studio, έχουν περάσει 85 άνθρωποι. Το τριπλασίασε, το πενταπλασίασε, δηλαδή άνθρωποι που δεν είχαν ακούσει ξανά jazz, ενδεχομένως να μπήκαν σε αυτό το ξανά το ακουστικό μονοπάτι, ακούγοντας τον Jazz FM. Μιλώντας για τον Jazz FM, είναι μια εποχή η οποία ανήκει σχεδόν στη σφαίρα της φαντασίας. Είναι σαν να μην είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι υπήρξε πράγματι. Μπορεί και να το εφήβραμε στο μυαλό μας μέσα. Μετά έφτανε η μεγάλη κρίση. Πηγαίναμε στο Θεό. Θεός ο Κώστας Γενεβλόπουλος. Το ακούγαμε και από ανθρώπους που λέγανε εξής, εγώ δεν ακούω τζαζ. Δεν έλεγαν δεν μ' αρέσει τζαζ. Έλεγαν δεν ακούω τζαζ. Δεν την ξέρω αυτή τη μουσική. Αλλά ρε παιδί μου, το βάζω στο ραδιόφωνο γιατί είστε καλή παρέα. Και ήμασταν καλή παρέα. Jazz FM 102,4.